γεύση από τα παλιά πύραν όσοι βρέθηκαν στην βενγκέρα της οδού Κάσου, με τους κατοίκους μικρούς και μεγάλους να αφήνουν στην άκρη υπολογιστές και κινητά και να κατεβαίνουν στο δρόμο για μια αλλιώτικη παρέα. Ο δρόμος έκλεισε, τραπέζια στρώθηκαν και φούρνοι στα σπίτια πήραν φωτιά, προκειμένου όλοι οι γείτονες να έρθουν πιο κοντά και να γίνουν μία παρέα. Βεντζέρα τη λέμε. Όλοι μας. Συναντιόμαστε όλοι μαζί, οι γειτόνοι, που είμαστε τόσα χρόνια και αυτό μας ενώνει περισσότερο. Πώς σας φαίνεται? Είναι τέλεια. Πώς περνάτε? Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, ωραία παρέα, δροσιά και σε λίγο θα έχουμε και πολύ ωραία μουσική. Η γειτονιά είδε με ενθουσιασμό την πρόταση της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας και συγκεκριμένα της Προέδρου Άννας Παπαχρονάκη με τις νοικοκυρές να φέρνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να στηθεί μια ωραία φιλική διακριτική παρέα με στόχο να επανενωθεί η γειτονιά. Όπως είπε η κυρία Παπαχρονάκη, η απομόνωση στις μέρες μας κρύβει παγίδες, ενώ η φιλία όλα τα νικά. Η κάθε νοικοκυρά, το κάθε παιδάκι, όλοι μαζί. Βλέπουμε την ανταπόκριση, βλέπουμε ότι όλοι βοηθούν να έρθει σε πέρα σε ένα ιδανικό αποτέλεσμα για όλους. Η σκέψη ήταν να μαγειρέψουμε στα σπίτια μας, τα φαγητά μας, να κατεβάσουμε τα τραπέζια μας, να φέρουμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας και να κάνουμε την παλιά βενγκέρα, αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος, γιατί είναι οι μικρές γειτονιές, είναι οι μεγάλες γειτονιές. Είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. Το μόνο γεγονός ότι δεν έχουμε την κίνηση από τροχοφόρα, έχουμε ωραία κριτική μουσική με τους φίλους εδώ, τους μουσικούς, και μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα. Την όμορφη βενγκέρα έντυσαν μουσικά τα μέλη του συγκροτήματος του Νίκου Ηλιάκη. Είναι μια ευκαιρία να μπορεί ο νέος κόσμος, περισσότερο τα νέα παιδιά που τα έχει απορροφήσει και οι μεγάλοι βέβαια, περισσότερο ο ηλεκτρονικός, η ηλεκτρονική θα λέγαμε επικοινωνία, να καταλάβουν πώς γλεντούσαν και πώς βεγγερίζανε οι άνθρωποι παλαιότερα. Συμμετέχουμε με χαρά, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια αναβίωση κάτι του πολύ όμορφου που συνέβαινε τα παλαιινά χρόνια και να ευχηθούμε να έχει και συνέχεια. Ευχή όλων πάντως ήταν να ακολουθηθεί το παράδειγμα της οδού Κάσου και από άλλες γειτονιές του Ηρακλείου, όπου όλοι θα βγαίνουν στις γειτονιές στο όνομα της παρέας.